Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα. Η υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής και η προστασία του αγαθού της δημόσιας υγείας αποτελούν προτεραιότητες και έπεται η οικονομία. Με τη σημερινή ευκαιρία, καλούμε όλα τα μέλη της κυβέρνησης και πάλι όλους τους πολίτες να επιδείξουμε ατομική ευθύνη, συλλογική συνείδηση και αλληλεγγύη, ώστε να ξεπεράσουμε την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο με το μικρότερο ατομικό και κοινωνικό κόστος. Απαιτείται από όλους μας ψυχραιμία, εγρήγορηση και αυτοπιθαρχία. Στο πεδίο της οικονομίας, η κυβέρνηση ενεργεί μεθοδικά και αποτελεσματικά. Αυτό απεδείχθη και με την προχθεσινή απόφαση του Eurogroup. Απόφαση η οποία κάλυψε απόλυτα τις ελληνικές προτεραιότητες. Παναλαμβάνω τα βασικά χαρακτηριστικά της. Πρώτον, η μείωση των εσόδων και η ενίσχυση των παροχών ανεργίας εξαιτίας της συρρήκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας θα ληφθούν υπόψη για όλα τα κράτη-μέλη στους δημοσιονομικούς κανόνες και τους στόχους, μειώνοντάς τους. Συνεπώς, δεν υφίσταται φέτος ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για την Ελλάδα. Δεύτερον, επιπλέον, το τονίζω, επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, όπως είναι η παρεμβάση για τη συγκράτηση της εξάπλωσης και τη θεραπεία της νόσου, για την ενίσχυση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις και τους κλάδους που πλήττονται και για τη στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων, θα εξαιρεθούν από την αξιολόγηση της ημόρυφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες αυτές δαπάνες επιπλέον εξαιρούνται από την όποια δημοσιονομική επίδοση της χώρας μας. Τρίτον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναλαμβάνονται συντονισμένες πρωτοβουλίες συμπληρωματικές προς τα εθνικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθετεί ειδικό επενδυτικό ταμείο με πόρους που θα διοχετευθούν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας και σε άλλους ευάλωτους κλάδους οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχωρά στην κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την παροχή κεφαλαίων κίνησης και για την προώθηση πρόσθετων επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποιεί όλα τα περιθώρια ευελιξίας στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων, επιταχύνοντας ταυτόχρονα τις εγκριτικές διαδικασίες. Συμπερασματικά, η χώρα μας ισότιμα διαθέτει πλέον τους αναγκαίους βαθμούς ευελιξίας προκειμένου να αναλάβει συντονισμένα και στοχευμένα πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορονοϊού. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε την πρώτη δέσμη μέτρων. Υπενθυμίζω, μέτρα όπως είναι, πρώτον, η ενίσχυση του συστήματος υγείας με τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του υφιστάμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Ό,τι χρειαστεί το Υπουργείο Υγείας ως επιπλέον χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού θα το έχει. Δεύτερον, η νομοθέτηση διευκολύνσεων πρόσβασης στην εργασία για τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά μέσω ευελιξίας ως προς τα ωράρια εργασίας, διευκόλυνσης εξ αποστάσεως εργασίας και δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού. Το δημόσιο συμμετέχει στον επιμερισμό αυτού του κόστους. Και τρίτον, η δυνατότητα αναστολής καταβολής υποχρεώσεων, πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση. Σήμερα ανακοινώνουμε την δεύτερη δέσμη μέτρων, στηριζόμενη και στις αποφάσεις του Eurogroup. Μέτρα τα οποία έτυχαν συστηματικής, μεθοδικής επεξεργασίας την προηγούμενη περίοδο από τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Θα αναφερθώ στους βασικούς άξονες και οι αγαπητοί συνάδελφοί μου θα αναπτύξουν και θα προσθέσουν στοιχεία και πολιτικές. Πρώτον, αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων. Τα μέτρα αφορούν όλες, αυστηρά όμως, τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού. Τα μέτρα είναι οριζόντια, καθώς αφορούν όλες τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων όμως κωδικών αριθμών δραστηριότητας, είτε αυτές μένουν ανοιχτές, είτε λειτουργεί μέρος των δραστηριοτήτων τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία. Δεν αφορούν το σύνολο της οικονομίας. Οι ΚΑΔ θα οριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση τα ημερήσια στοιχεία ηλεκτρονικών συναλλαγών που αυτό διαθέτει, σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις για απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων που έχουν εκδοθεί. Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων αφορά το μήνα Μάρτιο και αν απαιτηθεί θα δοθεί παράταση. Για όλες τις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων αναστέλλονται για 4 μήνες, δηλαδή ως 31 Ιουλίου για τις οφειλές Μαρτίου, χωρίς τόκους και προς αυξήσεις οι κάτωθοι πληρωμές. Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ πληρωτές Μαρτίου. Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΗ ή τα ελεγκτικά κέντρα. Η καταβολή των δόσεων, ρυθμίσεων, τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Για τα ασφαλιστικά ταμεία θα αναφερθεί ο Υπουργός κ. Δρούτσης. Τονίζεται ότι προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Υπολογίζεται ότι έχει ανασταλεί λειτουργία εν συνόλο ή εν μέρη περίπου 220.000 ιδιωτικών επιχειρήσεων με περίπου 600.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, τουλάχιστον 100.000 επιπλέον επιχειρήσεις με περισσότερους από 200.000 εργαζόμενους που δεν έχουν κλείσει με κρατική εντολή επηρεάζονται δραστικά από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού και θα ενταχθούν στο μέτρο. Δεύτερον, χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Θα υλοποιήσουμε διευρυμένο πλαίσιο χρηματοδότησης υπό την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν. Το πλαίσιο χορήγησης θα εξειδικευθεί τις επόμενες ημέρες και επί αυτού θα τοποθετηθεί ο Υφυπουργός κ. Κυλακάκης. Προϋπόθεση λήψης, θα το επαναλάβω και εδώ, αυτής της χρηματοδότησης είναι και πάλι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Θα ακολουθήσουν, όπως θα ακούσετε σε λίγο, και από τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη και άλλες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Τρίτον, εργαζόμενοι. Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή θα λάβουν αποζημίωση στις αρχές Απριλίου από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 800 ευρώ. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 500.000 εργαζόμενους με κόστος περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Το κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές εισφορές τους με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος Μαρτίου και Απριλίου για τους περίπου 500.000 εργαζόμενους ανέρχεται περίπου στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, για αυτούς τους εργαζόμενους αναστέλλεται η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου για 4 μήνες. Τέταρτον, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις.
για τους αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί δεν υπάρχει ο κωδικός ελεύθεροι επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού, αναβάλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις πληρωτές Μαρτίου για 4 μήνες. Η αποζημίωση αυτών και οι λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις θα ανακοινωθούν από τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βρούτσι. Πέμπτον, επιπλέον αυτών των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από το ειδικό Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο. Ταμείο που δημιουργήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η αξιοποίηση των σχετικών πόρων θα είναι άμεση. Ήδη σήμερα πραγματοποιούνται σχετικές συζητήσεις επί συγκεκριμένων ελληνικών προτάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup, αυτό το ποσό μπορεί να χρηματοδοτήσει διάφορες δράσεις, όπως είναι η ρευστότητα των επιχειρήσεων, η στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων των εργαζομένων. Συνολικά, θα υπάρξει επιπλέον ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με το βέλτιστο συνδυασμό πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κατά τρόπο που να διασφαλιστεί η μέγιστη μόχληση. Ο Υπουργός, κ. Γεωργιάδης, θα αναφερθεί σε αυτά. Έκτον, μειώνεται στο 6% από 24% ο ΦΠΑ σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προστασία από τον κορονοϊό και την αποφυγή της μετάδοσής του. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται στο 6% σε προϊόντα όπως είναι οι μάσκες, τα γάντια, τα αντισηπτικά διαλύματα, τα μαντιλάκια και άλλα παρασκευάσματα, το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή και η εθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών. Η προσθήκη αυτών των ειδών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, που θα ισχύει μέχρι τέλος του έτους, αποσκοπεί στη μείωση του κόστους αγοράς των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την ατομική υγιεινή και προσωπική προστασία, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. Έβδομον, προχωράμε σε παρέμβαση στην αγορά ακινήτων, σε μια λογική διαμοιρασμού του βάρους αυτής της δύσκολης κατάστασης. Συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού, θα προβλεφθεί νομοθετικά ότι θα καταβάλουν το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου, σε περίπτωση που το νοικιάζει, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία. Παράλληλα όμως, για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων προβλέπεται η αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για 4 μήνες. 8. Με δεδομένες τις τρέχουσες δυσμενείς συνθήκες και τις αδυναμίες απρόσκοπτης συνέχισης της εκτιμητικής διαδικασίας, αποφασίσαμε την παράταση της εκτιμητικής άσκησης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για τις νέες αντικειμενικές αξίες. Λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη τις νέες προβλέψεις για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης, αποφασίσαμε ο ένφια του 2020 να βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς και οι νέες αντικειμενικές να ισχύσουν από την επόμενη χρονιά. Ένατον, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υποέλεγχο υποθέσεων έως ύψους 30.000 ευρώ. Παράλληλα,
προχωρά και σε απλοποίηση των διαδικασιών για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και να μην στερείται ρευστότητα η πραγματική οικονομία. Από 25 Φεβρουαρίου, ημερομηνία έκδοσης της πρώτης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, έως 13 Μαρτίου, έχουν επιστραφεί 218 εκατομμύρια ευρώ. Η προσπάθεια συνεχίζεται και θα ενταθεί. Τέλος, δέκατο. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει να συμβάλλει και το τραπεζικό σύστημα. Ήδη οι τράπεζες αναστέλουν έως το Σεπτέμβριο τις πληρωμές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Η διευκόλυνση αυτή αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση. Πρέπει όμως οι τράπεζες να προχωρήσουν και σε άλλες παρεμβάσεις και για τα φυσικά πρόσωπα. Παράλληλα, θα πρέπει με τη βοήθεια χρηματοδοτικών εργαλείων να ενισχυθεί μέσω τραπεζών η ρευστότητα των επιχειρήσεων. Τέλος, ζήτησα και συνεννοηθήκαμε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να προσδιοριστούν βασικές καθημερινές συναλλαγές για τις οποίες δεν απαιτείται φυσική παρουσία στο κατάστημα. Τα καταστήματα με τα σημερινά δεδομένα μένουν ανοιχτά, αλλά η Ένωση θα εκδώσει ανακοίνωση με την οποία θα περιορίζονται οι απευθείας συναλλαγές ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία εργαζομένων και συναλλασσόμενων. Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαγοράς προχώρησε σε προληπτικά μέτρα προστασίας του χρηματιστηρίου. Αυτοί είναι οι 10 βασικοί άξονες του δεύτερου πακέτου μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης. Είμαστε στην αρχή της μάχης. Μια μάχη που δεν γνωρίζουμε ακόμα την ένταση και την έκτασή της. Συνεπώς, θα ακολουθήσουν και άλλα πακέτα μέτρων, ώστε να βγούμε νικητές από τη μάχη με τις λιγότερο δυνατές κοινωνικές και οικονομικές απώλειες. Πράττουμε και θα πράξουμε το καλύτερο δυνατόν. Η αλληλέγγυα, συνευθύνη απέναντι στην υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε, είναι ο βασικός συνδετικός κρίκος για την κοινωνική συνοχή που θα πρέπει να υπάρχει και να ενισχυθεί τις επόμενες ώρες. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε ένας από εμάς αναλαμβάνει και μια σοβαρή υποχρέωση. Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση της διατήρησης της θέσης εργασίας, των μη απολύσεων και του σεβασμού της διατήρησης της εργασιακής ειρήνης. Ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσαρμοστεί στο δύσκολο αυτό εργασιακό περιβάλλον και να δείξει ανοχή μέχρι να ξεπεραστεί η κρίση. Και το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι σε όλους της δημιουργίας ασφαλούς περιβάλλοντος αντιμετώπισης των εξαιρετικά δύσκολων και έκτακτων αυτών συνθήκων. Την κρίση πρέπει να την περάσουμε και να την ξεπεράσουμε ενωμένοι και με το κόστος μοιρασμένο δίκαια στην κοινωνία και με αλληλεγγύη. Θα τα καταφέρουμε. Το λόγο έχει και ο Γεωργιάδης.